Η δικιά μου οπτική θα είναι μια οπτική από την άποψη της ειδικής και της πολιτικής και της δημοκρατίας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ούτως ή άλλως ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο μας θέτει ηθικά και πολιτικά ζητήματα. Γιατί? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ακριβώς η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αφορά την ατμόσφαιρα, δηλαδή την ικανότητά της, τη βασική της ικανότητα να απορροφά τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, η οποία ατμόσφαιρα ακριβώς έχει κάποια όρια. Και τα όρια αυτά, τα οποία είναι φυσικά αφενός, αφετέρου, είναι όρια τα οποία μας λένε ότι δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ατμόσφαιρα και να αναπτυχθούμε όσο θέλουμε, γιατί ακριβώς υπάρχουν και άλλοι γύρω μας, και μάλιστα μακρινοί άλλοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, έτσι, στο χώρο και τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Τα φαινόμενα τα οποία και εμείς σήμερα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε, όπως είπατε και εσείς, και στην Κρήτη τα βλέπουμε, είναι φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται από περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί ανά τον κόσμο. Έτσι, άρα, με αυτή την έννοια διευρύνεται, αν θέλετε, ο ηθικός μας ορίζοντας στο χώρο και καλούμαστε να σκεφτούμε, αν θέλετε, από μία οπτική έτσι, εντελώς διευρυμένη, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Και όχι μόνο αυτό θα έλεγα, καλούμαστε να αντιληφθούμε τους εαυτούς μας επίσης και ως ηθικά υποκείμενα τα οποία κτίνονται και στον χρόνο, διότι η κλιματική αλλαγή αφορά και τις μελλοντικές γενναίες, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν μετά από μας και οι οποίοι θα πρέπει ακριβώς να βρούνε ένα περιβάλλον βιώσιμο, άρα και ευκαιρίες για μια αξιοπρεπή ζωή εντός ενός περιβάλλοντος το οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν όπως θέλουν. Λέτε λοιπόν ότι ούτως ή άλλως αυτό που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, παύλα γεγονός, στο τραπέζι ανοίγει πια σωρία ζητημάτων. Στο ζήτημα της δημοκρατίας, να σας πω έτσι, ακούγοντας τον τίτλο της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής εκδήλωσης αύριο στο Πολύκεντρο Νεολαία στο Ηράκλειο στις 7 με τη δημοκρατία, σκέφτηκα, γιατί υπάρχουν κάποιες ταινίες που καμιά φορά η επιστημονική φαντασία σε ξεπερνά, αλλά γίνεται πράξη μια δεκαετία μετά. Ακριβώς. Σκέφτηκα. Μπορεί να φτάσουμε σε ένα κόσμο, κύριε Κουκουζέλη, όπου θα έχουμε τις εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, υγειονομικά, να το πω έτσι, καθαρές περιοχές και όλες οι άλλες θα είναι οι μολυσμένες των υπανθρώπων, πάλι όλα σε εισαγωγικά, όπου θα δημιουργούνται και νέες ανισότητες? Ακριβώς λοιπόν, ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν η κλιματική αλλαγή, ηθικό και πολιτικό και όπως είπατε δημοκρατίας. Διότι, αν θέλετε, οι ανισότητες οι οποίες ούτως ή άλλως επικρατούν αυτή τη στιγμή ανά την Ιφίλιο, μπορούν να ενταθούν ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας ένα κόσμο ο οποίος θα χωρίζεται ακόμη περαιτέρω, έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν ή θα έχουν τα μέσα να προστατευτούν από την κλιματική αλλαγή και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο έλεος ακριβώς αυτής της κλιματικής αλλαγής. Αν και αυτό πάλι το σενάριο είναι νομίζω επίσης επιστημονική φαντασία, διότι η αλληλεξάρτηση η οποία φαίνεται ότι εδώ υπονοείται από την κλιματική αλλαγή δεν θα αφήσει ίσως ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσωρινά τα μέσα να προστατευτούν αλόβητους. Τους Είναι μια αυταπάτη, λέτε, συλλογική αυταπάτη όσοι νομίζουν. Με αυτή την έννοια σκεφτείτε το πρόβλημα δημοκρατίας, έτσι, των λεγόμενων περιβαλλοντικών ή κλιματικών προσφύγων. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, στο ήδη σοβαρό πρόβλημα προσφύγων που έχουμε εξαιτίας άλλων παραγόντων, έτσι, πολέμων, έτσι, κλπ, να προσθεθούν, έτσι, και περιβαλλοντικοί και κλιματικοί πρόσφυγες, οι οποίοι θα χτυπάνε την πόρτα μας σε μεγάλο αριθμό. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε ότι αυτό είναι η αγωνία των έλογων και κυρίως της κοινωνίας των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ανοιχτό πεδίο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λένε, ας πούμε, το λιώσιμο των πάγων στον αρκτικό και ανταρκτικό κύκλο. Ας πάρω τον αρκτικό. Βλέπεις ότι οι μεγάλοι γεωπολιτικοί παίκτες το βρίσκουν ως ευκαιρία. Ανοίγουν, λέει, νέοι δρόμοι για την αυσιπλοεία, νέοι δρόμοι για την ενέργεια. Το λιώσιμο των πάγων όμως από την άλλη θα έχει επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης, από τα ξηρικά φαινόμενα και πάει λέγοντας.
Εδώ τώρα μπορεί η δημοκρατία και η ηθική να παίξει ρόλο, όταν παγκοσμίως το σύστημα που παίζει ρόλο είναι το αγοραίο και του συμφέροντος. Σε αυτό το ερώτημα, έτσι, θα είχα να πω το εξής. Μεγάλο μέρος του προβλήματος το οποίο το θέτεται, έτσι, με όρους συμφέροντος, νομίζω τίθεται με την έννοια ότι ο κόσμος μας είναι για πολλά χρόνια δομημένος πάνω στην αρχή της κρατικής, της εθνικής κυριαρχίας και στην αρχή του εθνικού συμφέροντος. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε πρωτίστως από την τελευταία, αν θέλετε, αιμονή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, να αποσυρθεί από την σύμβαση για την κλιματική αλλαγή, όπως αυτή υπογράφηκε τελευταία στο Παρίσι το 2015. Είναι το εθνικό συμφέρον το οποίο μπαίνει, έτσι, μπροστά, και το οποίο ακριβώς, αν θέλετε, πολλές φορές θολώνει την κρίση μας. Θολώνει δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι η αλληλεξάρτηση είναι τέτοια, έτσι, που το εθνικό συμφέρον, παρόλο που μας φαίνεται ελκυστικό προσωρινά, ίσως τελικά δεν είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα, έτσι, θα μας προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή. Κατά τη γνώμη μου, η συνειδητοποίηση ακριβώς του επίγοντος εδώ του φαινομένου αυτού και των ηθικών μας και πολιτικών μας καθηκόντων δίνει έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή στους ανθρώπους ατομικά, στην ατομική τους ευθύνη και στο γεγονός ότι αυτοί μπορούν πια, έτσι, μέσω της εκμεταλλευόμενη την παγκοσμιοποίηση και την επικοινωνία, να πιέσουν τα κράτη, έτσι, και την αιμονή αυτή στο εθνικό συμφέρον, έτσι ώστε πραγματικά, έτσι, να αλλάξουν οι πολιτικές, έτσι, προς όφελος όλων. Πώς εσείς τοποθετήστε σε όλα αυτά τα λεγόμενα πράσινα οικολογικά κινήματα, τα οποία στην πορεία του χρόνου συστηματοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο να παίζουν ρόλο ακόμη και σε συνεργατικές κυβερνήσεις που οι αποφάσεις που ελάμβαναν τελικώς μόνο στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής που δεν ήταν. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι πολλά από τα οικολογικά κινήματα, ναι, τα οικολογικά κινήματα δεν είναι ενιαία, προφανώς, οικολογικά κινήματα τα οποία ακριβώς υπερασπίζονται τη θέση ότι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, αν θέλετε, η σχέση μας με τη φύση. Και υπάρχουν και οικολογικά κινήματα τα οποία θέτουν το ζήτημα εδώ τώρα, εν προκειμένου της κλιματικής αλλαγής, με όρους δικαιοσύνης, άρα υποχρεώσεων σε άλλους. Είναι ένα, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, εάν η εμπλοκή των οικολογικών κινημάτων και οργανώσεων σε κυβερνήσεις ακριβώς βοηθάει ή θολώνει, αν θέλετε, την κρίση αυτών των κινημάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών έχει μια αξία ακριβώς επειδή βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνήσεων και μπορεί ακριβώς να έχει μια πιο καθαρή κρίση σε σχέση με το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα αποτελεί ένα κοινό δημόσιο αγαθό. Ένα κοινό δημόσιο αγαθό. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν νομοθεσίες όπου η μία χώρα μπορεί να αγοράζει ρήπους έναντι της άλλης και η μεγάλη αποθήκη να λέγεται πολλές φορές και Αφρική, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι, ανοίγω τώρα λίγο τη βεντάλια. Αλλά επειδή εσείς θέτετε. Αυτό, ναι. Αναφέρεστε προφανώς στο σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων, έτσι, των εκπομπής ρήπων. Ναι, ναι. Το οποίο είναι ακριβώς ένα σύστημα το οποίο υιοθετήθηκε με τη συνθήκη του Κιώτο και το οποίο σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Όντως είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κάποια πλεονεκτήματα κατά τη γνώμη μου, διότι μας δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τη μείωση, έτσι, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης έχει το πλεονέκτημα ότι θέτει, αν θέλετε, ένα ανώτατο όριο εκπομπής των ρήπων. Από την άλλη, έχει τα προβλήματα τα οποία υπονοήσατε. Δηλαδή,
έχει το πρόβλημα ότι οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν κάλλιστα, αν θέλετε, να αγοράσουν έτσι, τα δικαιώματα των ρήπων και άρα με μία έννοια να απεκδηθούν τις ευθύνες τους να αλλάξουν, για παράδειγμα, το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο υιοθετούν ή να απεξαρτηθούν από την εξάρτησή τους από τους ορυκτούς πόρους όπως είναι ο λιγνίτης, έτσι, ο άνθρακας κλπ. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και το οποίο θα πρέπει να δούμε ακριβώς με όρις δικαιοσύνης ακριβώς αν θα πρέπει να το βελτιώσουμε και σε ποια κατεύθυνση. Αισθάνεστε, κύριε Κουκουζέλη, ότι όσο περνάει ο καιρός σιγά σιγά στην ατζέντα και παγκόσμια έρχεται μπροστά και με πιο πολιτικούς όρους όλο αυτό το πλέγμα κλιματική αλλαγή, ηθική και δημοκρατία? Αισθάνομαι ότι προοδευτικά ο κόσμος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, πέρα από ένα φυσικό φαινόμενο, έτσι, το οποίο πραγματικά υπήρχε πάντοτε, η κλιματική αλλαγή υπήρχε πάντοτε, το κλίμα πάντοτε άλλαζε. Σωστά. Εντάξει. Απλώς η διαφορά σήμερα είναι ότι η ταχύτητα με την οποία γίνεται αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα σήμερα δυνατούμε να προσαρμοστούμε και η ίδια η φύση, τα φυτά και τα ζώα και ο άνθρωπος. Συνειδητοποιούμε λοιπόν σήμερα μάλλον την αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσά μας, αν θέλετε, σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερο από ό,τι το συνειδητοποιούσαμε παλαιότερα. Και αυτό ακριβώς κάνει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής πιο πολιτικό. Έτσι. Το ζήτημα της αλληλεξάρτησης δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ηθικό, αν θέλετε, αν έχουμε ηθικά καθήκοντα απέναντι σε μακρινούς άλλους. Αλλά εφόσον κατανοούμε ότι αλληλεξαρτώμαστε, αλληλεξαρτάται η δικιά μας ανάπτυξη και η δικιά μας, αν θέλετε, βιώσιμη ανάπτυξη από τις ενέργειες των άλλων ανά τον κόσμο, θέτει πιο επιτακτικά τα πολιτικά μας καθήκοντα και τα καθήκοντα δικαιοσύνης. Άρα λέτε εσείς ότι αν το δούμε και πιο πολιτικά, η συζήτηση θα πρέπει να πάει στην καρδιά, τι ανάπτυξη θέλουμε, σε τι κοινωνίες τη θέλουμε, πώς τη θέλουμε. Ας έρθουμε και λιγάκι κλείνοντας στο μικρό αυτό που υπονοήσατε. Και ποιο μέλλον θέλουμε. Και ποιο μέλλον θέλουμε, σωστά. Και ποιο μέλλον θέλουμε. Ας πάμε λοιπόν. Ναι. Η ερώτηση για το μέλλον. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι είναι αρκετά σκεπτικιστές ως προς αυτό δεν αφορά πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν είναι το ζήτημά μας το να προβλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το μέλλον αλλά το να αναστοχαστούμε για το ποιο μέλλον θέλουμε. Θέλω κλείνοντας και πολύ περισσότερα από τον κύριο Κώστα Κουκουζέλη, θα ακούσουμε αύριο το βράδυ στο Πολύκεντρο Νεολαία στις 7. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία και η συζήτηση που θα αναπτυχθεί, γιατί και αυτός είναι ο στόχος. Θέλω κλείνοντας λιγάκι, επειδή όχι το υπονοήσατε, το είπατε ευθέως ότι τα ζητήματα αυτά της ηθικής θα πρέπει τον καθένα να μας βάλει μπροστά με τον εαυτό μας, με τον καθρέφτη μας. Κοιτάξτε τώρα μια αντίφαση καθημερινότητας και θα ήθελα να δω ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος πώς το προσεγγίζει που δεν είναι εξακομμένο στην κοινωνία. Κοιτάξτε. Εγώ μπορεί να είμαι ένας ακτιβιστής, εντός εισαγωγικών λέξη, του περιβάλλοντος. Και να βάζω ζητήματα ηθικής και δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα, εγώ ο ίδιος, μέσα στο σπίτι μου, να έχω ό,τι πιο καταναλωτικό και ρυπογόνο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Πώς πλέον πρέπει να τεθεί το ερώτημα περί ατομικής ευθύνης? Δηλαδή, εγώ θα κουνώ το δάκτυλο στον Κώστα Κουκουζέλη για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, αλλά μέσα στο σπίτι το φρέον θα πηγαίνει σύννεφο και ό,τι άλλο ρυπογόνο υπάρχει? Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και νομίζω ότι αποκαλύπτει ακριβώς την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Εντάξει. Μπορούμε δυστυχώς έτσι, απροβλημάτιστα μερικές φορές έτσι, να άλλα να λέμε και άλλα να διακηρύττουμε και ατομικά, αν θέλετε, και στην ιδιωτική μας ζωή να ακολουθούμε μια άλλη συμπεριφορά. Εάν συνειδητοποιήσουμε όμως ακριβώς αυτή την αντίφαση και αν θέλετε, εάν αυτό το βγάλουμε στο δημόσιο χώρο και το συζητήσουμε ακριβώς και δούμε ότι δεν μπορούμε ακριβώς έτσι, να είμαστε άλλοι εντός και άλλοι εκτός, εντάξει, διότι αν είμαστε ακριβώς άλλοι εντός της ιδιωτικής μας ζωής δεν θα μπορέσουμε ποτέ τις διακηρύξεις τις οποίες κάνουμε, να τις κάνουμε πράξη. Άρα οι διακηρύξεις θα μείνουν διακηρύξεις, έτσι, και το πρόβλημα θα παραμείνει πρόβλημα. Η ιδιωτική ζωή και η ατομική ζωή, με μια πολύ σημαντική εδώ έννοια,
συνδέονται με τις διακηρύξεις που κάνουμε, έτσι, και με το τι κόσμο θέλουμε και για τους άλλους. Και αυτό που θέλουμε για τους άλλους δεν μπορεί παρά να το θέλουμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό.